Ποια είναι η χώρα που κινείται περισσότερο? Η χώρα που κινείται πάρα πολύ είναι η Γερμανία. Συγκεκριμένα αύριο η Condor έχει ξεκινήσει μία εκστρατεία επαφών με όλους τους tour operator, τους μεγάλους, μέσα στη βδομάδα αυτή. Άρα αυτή η βδομάδα θα είναι καθοριστική. Η Lufthansa είναι σε μια δυσμενή θέση γιατί έχει ξεκινήσει μια κόντρα με την γερμανική κυβέρνηση όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις. Άρα σίγουρα είναι υπό μεγαλύτερη πίεση. Η Condor πιστεύω ότι έχει περισσότερη δυναμική. Αυτό λοιπόν που βλέπω είναι η Γερμανία. Και θεωρώ ότι η Γερμανία έχει ρεαλιστικές πιθανότητες να ξεκινήσει αρχές με μέσα του Ιούλη. Αλλά κάτι πολύ βασικό πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Η όποια αγορά ξεκινήσει, σίγουρα θα ξεκινήσει με πάρα πολύ δειλά βήματα και η πραγματική ουσιαστική ροή επισκεπτών, έστω αυτή περιορισμένη με το ελάχιστο ποσοστό, θα γίνει όταν έρθουν οι πρώτοι επισκέπτες, πάνε όλα καλά, επιστρέψουν πίσω, γράψουν τις κριτικές ότι πήγα στην Κρήτη, ήταν όλα καλά οργανωμένα και αυτό θα προσελκύσει τους υπόλοιπους. Μάλιστα. Επειδή το πάτε ένα βήμα παραπέρα, εγώ θα το πάω ένα βήμα ακόμα πιο πέρα, κύριε Βλατάκη. Έχετε μία εκτίμηση. Η Κρήτη είναι ένας προορισμός που δέχεται περίπου 4 εκατομμύρια τουρίστες ετησίως. Σε αυτήν την κουτσουρεμένη, περίεργη, σχεδόν κατεστραμμένη τουριστική χρονιά, ποιο είναι ο αριθμός που θα μπορούσε να ικανοποιήσει τους φορείς του τουρισμού? Δηλαδή, από τα 4 εκατομμύρια τουρίστες, 3,5 με 4 εκατομμύρια τουρίστες που έρχονται στην Κρήτη, πόσοι θα μπορούσαν να έρθουν στο περισσότερο φέτος? Ξέρετε ότι όταν σας κάνω πρόβλεψη, πέφτεται συνήθως μέσα. Και παρόλο που είναι αχαρτογράφητα νερά, εάν υπολογίσουμε στα 4 εκατομμύρια, υπολογίζω ότι θα έχουμε γύρω στο 1.200 με 1.5. Συμφωνείτε σε αυτό, κύριε Βαμιαδάκη? Σας βλέπω να χαμογελάτε. Εύχομαι πραγματικά να πέσει μέσα ο συνάδελφος, αλλά φοβάμαι ότι είναι λίγο αισιόδοξη η πρόβλεψη αυτή. Η απεσιόδοξη ποια είναι? Η απεσιόδοξη είναι να πάμε σε ένα μηδενικό μείον, δηλαδή ουσιαστικά να πάμε κοντά στις 500.000. Αλλά όλα αυτά είναι υπό την αίρεση πότε θα ξεκινήσουν, ποιες χώρες τα λοιπά. Εγώ πιστεύω ότι μεταξύ 500.000 και ενός εκατομμυρίου είναι μια ρεαλιστική πρόβλεψη και μακάρι να πέσουμε όλοι έξω και να πάμε καλύτερα. Νομίζω ότι στις 15 Ιουνίου θα μπορέσουν να ανοίξουν κάποιες χώρες που έχουν δείξει καλή συμπεριφορά στην αντιμετώπιση του κορονοϊού όπως εμάς, δηλαδή η Κύπρος, το Ισραήλ, η Βουλγαρία, ίσως η Αυστρία, και μετά σιγά σιγά θα αρχίσουν να ανοίγουν με μεγάλη προσοχή, 1η Ιουλίου ίσως η Γερμανία, και θα πάει στις 15 Ιουλίου η Μεγάλη Βρετανία και κάποιες άλλες χώρες, και νομίζω η αίσθησή μου είναι ότι η Ρωσία θα πάει 1η Αυγούστου και η Αμερική. Άρα οι δυνατοί πελάτες, να το πω έτσι, της Κρήτης, Γερμανοί, Βρετανοί, Γάλλοι, Ρώσοι και Ολλανδοί, είναι διατεθειμένοι να ταξιδέψουν με αυτές τις συνθήκες προς την Κρήτη? Νομίζω ότι θα ταξιδέψουν κάποιοι, αλλά αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που είναι σε έξαρση η πανδημία, δεν μπορούμε να μιλάμε για προγραμματισμό, έχουν άλλες προτεραιότητες. Μόλις η πανδημία αρχίσει η καμπύλη και οριζοντιώνεται και αρχίσουν να αλλάζει και αρχίσει να αλλάζει η ψυχολογία, τότε θα μπορούμε να περιμένουμε μια άλλη συμπεριφορά και ίσως να αρχίσουμε να παίρνουμε και κάποιες κρατήσεις, να υπάρχει ένας πιο σοβαρός προγραμματισμός. Πρέπει να αισιοδοξούμε. Νομίζω ο Ιούλιος, όπως σας είπα, ότι θα είναι όπως ο Μάρτιος. Και μετά κάτι μπορεί να γίνει από τον Αύγουστο. Πρέπει να πούμε και να το λάβουμε σοβαρά υπόψη ότι όλες οι επιχειρήσεις τουρισμού, εάν αποφασίσουν να ανοίξουν, που θεωρώ ότι περισσότερες θα ανοίξουμε, θα το κάνουμε όχι για κέρδος, θα γίνει με ζημία, αλλά πιο πολύ για να μπορέσουμε να απασχολήσουμε όσο πιο πολλούς εργαζόμενους μπορούμε. Αυτό πρέπει να το λάβουμε όλοι υπόψη και σε καμία περίπτωση κανείς από τους ανθρώπους του τουρισμού δεν βάζει την υγεία στο περιθώριο. Και εγώ όταν ομιλώ, η υγεία των συμπατριωτών μου, των εργαζομένων,
μπορώ να σας πω ότι είναι πάνω και από τη δική μου. Έχει, ειλικρινά, είναι κάτι το οποίο το σκεφτόμαστε πάντα, αλλά πρέπει να σκεφτούμε την οικονομία. Κύριε Πελακανάκη, έρχομαι σε εσάς για να πάω μετά στον κύριο Βαμιαδάκη. Εσείς έχετε μια διαφορετική εικόνα όσον αφορά τις χώρες που είναι διατεθειμένες να στείλουν πολίτες τους στην Κρήτη για διακοπές. Όχι, ακριβώς αυτά που είπε ο κύριος Βλατάκης, νομίζω ότι τα είπε πάρα πολύ σωστά. Ούτως ή άλλως συνεργαζόμαστε και με τον κύριο Βλατάκη πάνω σε αυτό. Εγώ να πω απλά ότι αυτή τη στιγμή διανύουμε μια υγειονομική κρίση. Λόγω του ότι δεν περιμένουμε και μεγάλες και πολλές αφήξεις μέσα στο καλοκαίρι, νομίζω θα εξελιχθεί σε μια οικονομική κρίση. Και λυπάμαι που θα το πω, αλλά αν δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για όλους τους ανθρώπους του τουρισμού και τους επιχειρηματίες και τους ανθρώπους που εργάζονται στον τουρισμό, να μην εξελιχθεί και σε μια κοινωνική κρίση. Μα είναι ξεκάθαρο ότι εάν κάποιος προσβληθεί από τον κορονοϊό και αποδειχτεί με κάποια εξέταση που θα υπάρξει ιατρικής φύσεως, είναι λογικό ότι θα πρέπει να πάει στο νοσοκομείο. Το ορίζει καθαρά η νομοθεσία. Επίσης, οι περί αυτών συγγενείς του, συνοδά πρόσωπα κτλ. Από τη στιγμή που θα εξεταστούν και δεν θα έχουν αυτή νοσήσει, συνεχίζουν κανονικότατα τις διακοπές τους. Αν είναι και αυτοί προσβεβλημένοι, πρέπει και αυτοί να πάνε στο νοσοκομείο. Τι να τους κάνουμε σε ένα ξενοδοχείο? Να τους περιθάλψει ποιος? Αν δεν μπορούν στο νοσοκομείο να τους πάρουν και να έχουμε τη σωστή περίθαλψη που χρειάζεται, δεν μπορεί σίγουρα ένα ξενοδοχείο. Σας είπαμε ξεκάθαρα ότι δεν έχουμε ούτε νοσοκόμες ούτε γιατρούς.